από το Eurohoops την προαναγγελία του ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που έχουμε απόψε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για την Euroleague. Έχουμε λοιπόν να κουβεντιάσουμε κυρίως για εθνική ομάδα αλλά και τα ρεπορτάζ των συλλόγων όπως τρέχουν, αφού αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε αγωνιστική δράση για τη Super League 1, έχουμε αγωνιστική δράση για το Nations League με την εθνική. Δηλαδή ένα μάτς κοντρά στην Μολδαβία την Κυριακή και ακολούθως με το Κόσοβο. Κωστή, καλησπέρα. Τι μπάσκετ θα έχουμε, καλησπέρα. Σήμερα δεν θα σε κρατήσω πολύ, θα έχουμε και μπάσκετ μετά. Έπρεπε, με την ευκαιρία. Έπρεπε να ζήσω αλέφαντος, θα σου λέγα εγώ. Καλά, δεν τολμούσαμε αλέφαντο να βγάλω μπάσκετ, αλλά τώρα έχει και εθνικές ομάδες, έτσι, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία. Εθνικές ομάδες, Γιάννη μου, με το που πήραμε την ανηφόρα στην ακροαματικότητα, μπαίνανε, βγαίνανε, ίντερνετ, τηλεσπόρτ, αυτά κτλ. Έρχονται αυτές οι βρωμοεθνικές ομάδες, ρίχνουν κατακόρυφα τα νούμερα και είναι ένα ξενέρωμα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτό τη Χρυσή Αυγή η φασαρία, ραδιοφωνικά σου μιλάω, ναι, θα είχαμε πιάσει τον πάτο τη θάλασσα. Ναι. Τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, σήμερα... για να πάμε λίγο να το προσεγγίσουμε. Χάσαμε 2-1 από την Αστρία εκτός έδρας. Είπαμε και τις προάλλες πως κρατάμε τον γκολ του Φορτούνη. Έκανε αρκετές αλλαγές ο Φανσίπ, αλλαγές όχι μόνο προσώπων, έπαιξαν και κάποια παιδιά για πρώτη φορά, αλλά και κάποιες αλχημίες στην άμυνα. Εγώ με τον... έχω να ρωτήσω, Γιάννη μου, ένα πράγμα. Θα βγάλει κορμό, δηλαδή θα βγάλει, θα καταλήξει σε ένα κορμό 17, 18, 20 παιχτών, 18, 19, να ξέρω εγώ, να βασική ποιοι θα είναι, να πιστέψει σε κάποιους, κάποιοι να είναι πιο πίσω κτλ. Mm-hmm. Εντάξει, καλά τα κάνει, καλά δοκιμάζει, πότε ένας πότε άλλος παίζει, δοκιμάζει θέσεις. Αυτά είναι σαν φιλικά παιχνίδια, σαν να ξέρω εγώ κάνει, πώς τα λένε αυτά, πειράματα, casting. Ναι, πειράματα. Πειράματα, ναι. Για ένας η αλήθεια κυβερνά, είναι άλλος, πως περιμένω και εγώ να δω έναν κορμό, δηλαδή 7-8 αυτό, παίκτες που είναι οι βασικοί και μετά να αναλλάσσονται. Και να παίρνουν, για να βγαίνουν. Έτσι, έτσι. Δηλαδή λοιπόν, θα είναι ο Φορτούνης ή ο Μάνταλος βασικός, ο Μπακασέτας, ποιο θα βάλει φορ, ο Παυλίδης. Εδώ να δούμε αρχικά, Κώστα, τι έπαιξε κόντρα στην Αυστρία, όπου βέβαια είχαμε αρκετές αλλαγές. Είχαμε τον Τζαφέλα να επιστρέφει σε ρόλο αριστερού στόπερ δίπλα στο Σβάρνα. Το Λαμπρόπουλο που είναι στόπερ να παίζει δεξί μπακ. Τον Κυριακόπουλο που είναι πίσω από Τσιμίκα και Γιαννούλη αριστερό μπακ. Πιο επιθετικό γεννής, αυτός πρέπει να παίξει και εξτρέμ. Ναι, ο Κυριακόπουλος. Και στη Σασουόλο παίζει βασικός. Μπουχαλάκης, ναι. Κουρμπέλης, Μάνταλος, Λιμιός, Φούντας και Φορτούνη. Φορτούνη, σέντερφορ είχα να δω τουλάχιστον μια διετία πίσω από ένα ευρωπαϊκό μάτι του Ολυμπιακού στο Champions League. Κοίτα, Φορτούνη σέντερφορ, αν ο Φορτούνης ήταν στα καλά του, ας πούμε, λέμε, και ο σέντερφορ του Ολυμπιακού ήταν ο Χασάν, λέμε παράδειγμα, και όχι ο Λαραμπή που είναι φορμαρισμένος. Δηλαδή σε ένα ευρωπαϊκό μάτς, λες θα παίξω με 5, 4 και ένα το Φορτούνι να γίνεται πέμπτος χαφ κιόλας. Δηλαδή να το χάσω 0-1 ή να το πάρω μισό 0 και άμα χάσω 1-0 δεν με πούνε τίποτα, τέτοια διαφορά να είναι. Κάποτε ο Φραντζέσκος, όταν έπαιζε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με τον Άρη Χάν, όταν σκοτώθηκαν τα παιδιά τον Οκτώβριο του 1999 στα Τέμπη, έπαιξε με τον Φραντζέσκο σέντερφορ και είχε σοφαρίσει ο Νάγκμπα από τα εξτρέμ. Θυμάμαι τότε που έκανα αναλύσεις κτλ. Αυτό τώρα είναι ένα. Καταρχήν η τετράδα είναι βαριά. Βαριά και ασήκωτη. Σβάρνας και ο μπάκο δεξής που είναι το παιδί δεν έχει άλλο μπάκ δεξί. Είναι εκτός ο Μπακάκης. Έχει πάλι τον Ρότα που είναι από τη Φορτούνα Σιτάρτ. Ένα παιδί που δεν έχει κάνει συμμετοχή, αν δεν κάνω λάθος. Άλλο δεξί μπάκ δεν έχει όλη η Ελλάδα δηλαδή. Άντε σέντερφορ δεν έχουμε. Ας πούμε έχουμε τον Παυλίδη, ο Κουλούρης που αρκουδοφέρνει, ο Μήτρογλου που είναι 32 ξέρω και τα λοιπά, ο Βέλιος είναι παλέμαχος. Εντάξει, αλλά μπακ δεξί, άντε να μην έχουμε ας πούμε δεκάρι. Μπακ δεξί ήταν ο Κότσιρας που για ένα φεγγάρι τον είχε πάρει του Αστέρα Τρίπολης, δεν τον ξαναείδαμε. Γιατί ο Κότσιρας δηλαδή... Ο Μασούρας, ο οποίος δεν έκανε καριέρα στον Ολυμπιακό, μιλάω για τον Γιάννη Μασούρα. Τον άλλο τον Μασούρα, ναι. Ο Μπάλντοκ που παίζει στη Sheffield United, αρκετά παιχνίδια βασικός και είναι ο παππούς του Έλληνας, δεν έχει προχωρήσει. Υπάρχουν κάποιες επιλογές.
Άμα πάρει ο Κουτσολιάκος τον Κότσιρα, μπορεί να το βάλει τραγουδίσει κιόλας στη όπερα. Εδώ ετοιμάζει να πάει τον Βιερίνια και τον Κυριάκο, και ένα κεφάλαιο Κυριάκος σαν βόας έχει γίνει. Ναι. Ο Κυριάκος τους πάει στη Σάλκη. Συν. Στη Σάλκη. Αλήθεια. Ακούστηκε. Τι. Ο Κουτσολιάκος. Mm. Κουτσολιάκος μπορεί να με πάρει εμένα και να με πάει στο Hollywood να με κάνει ηθοποιό. Μπορεί να πάρει, ξέρω εγώ τι να σου πω. Είναι απίστευτος. Τον ζηλεύουν και οι άλλοι γύρω. Τον ευγνωμονούν οι πελάτες του. Άλλοι βγήκαν, προχθές βγήκε ο Καγιούλης στο ραδιόφωνο που έχει τον Κάτσε αυτό και τα λοιπά και άρχισε να ζηλεύει. Και αυτό και ο πεθερός του αυτό και τα λοιπά. Επαντρέψου και εσύ με αυτή τη μούρη που είσαι σαν τον Παΐσιο τρεις φορές πιο αδύνατος, μία γκόμενα με λεφτά να πάρεις και εσύ πεθερό. Τι κάνεις και ζηλεύεις δηλαδή. Τον πεθερό του αλουνού είναι άξιος. Εγώ δεν τον ξέρω τον, πώς τον λένε, τον... Κουτσολιάκο. Τον μάνατζερ αυτόν, τον Κουτσολιάκο, δεν τον ξέρω. Ούτε στη φάτσα δεν τον έχω, ούτε φωτογραφία. Αλλά τους έχει πάρει τα ζόβρακα. Λέει τι γίνεται, σήμερα είναι μια φασαρία, βγήκε ο κολλητός του Βιερίνια. Εδώ και όχι, λέει, δεν ήταν έτσι όπως τα λέτε. 900 χιλιάρικα τα δέχτηκε, λέει ο Βιερίνια. Μάλλον τους είπε σε τρεις μέρες να σας απαντήσω, γιατί του βάλαν κάποια πλαφόν παιχνιδιών. Σε τρεις μέρες του τα κάναν 450, δεν τον ήθελε ο Καρυπίδης. Πλακώθηκε στα μπουνίδια με τον Μπίσεσβαρ, δεν τα γράψανε, δεν τα είπαμε. Οι ξένοι παίκτες δεν τον γουστάρανε. Μιλάμε για Hollywood. Ο ΠΑΟΚ δεν απαντάει. Και μαθαίνω εγώ τώρα από πηγή τρομερή, μη σας φανεί παράξενο, ότι ο Κυριάκος που προπονιόταν εδώ με τον ΠΑΟΚ Κουφαλίων, γάμα εθνική ομάδα, εδώ δύο μήνες, και ο Βιερίνια που προπονιόταν με τον Αλφα Σίγμα Νεάπολης. Ξέρεις την Αλφα Σίγμα Νεάπολης. Τρεις στροφές ζέσταμα και κατόπιν διπλό να πούμε. Ναι. Αυτό είναι ο Ας Νεάπολης. Σου πάει στη Σάλκη. Καλά, η Σάλκη έπεσε. Μου τα πάρουν αυτή τα λεφτά και ας έπεσε η Σάλκη. Σε αυτό το στυλ δηλαδή. Μιλάμε τώρα ότι ο Κότσιρας, μιας και μιλάμε για εθνική, ή ο μπαμπάς του είναι φτωχός, ή είναι, ξέρω εγώ, μάνατζερ του είναι της πλάκας. Δεν εξηγείται αλλιώς. Να παίξει ο Λαμπρόπουλος. Εγώ με τον Λαμπρόπουλο δεν έχω τίποτα. Αλλά το παιδί είναι στόπερ. Μπορεί να παίξει. Σωστό. Ο άλλος παίζει καλύτερα. Δεν έχει καλό μάνατζερ. Για πάμε να δούμε μια πιθανή εντεκάδα τώρα κόντρα στην Μολδαβία. Εκεί όπου η νίκη βέβαια είναι αυτός σκοπός. Φαίνεται να παίζει ο Χατζηδιάκος με τον Τζαβέλ αυτή τη φορά δίδυμο στα στόπερ. Ο Μπάρκας επιστρέφει κάτω. Αυτός τώρα παίζει τετράδα, Γιάννη. Τετράδα. Ναι, ναι, ναι. Λαμπρόπουλος Γιαννούλης, Κουρμπέλης Μπουχαλάκης ή Ζέκα. Θα έχει μέσα και Μπακασέτα και Φορτούνη. Λιμιό δεξιά και Παυλίδη σεντερφόρ. Ο Φορτούνης αναγκαστικά μετακομίζει στα αριστερά, γιατί ο Μπακασέτας επιστρέφει στο αρχικό σχήμα και είναι και από τους αγαπημένους παίκτες του Φάνσιπ. Ναι. Τώρα αυτό τι είναι εδώ. Δηλαδή εκεί αριστερά δεν έχουμε άλλο να παίξει, ξέρω εγώ, ή να πάρει ένα άλλο σύστημα. Να παίξει 3-5-2, να βάλει παίξει το μάνταλο. Ο ταξιάρχης Φούντας την άλλη φορά. Ο Φούντας. Είναι τραυματίας ο Δόνης. Μα το θέμα δεν είναι, Κώστα, αν δεν έχουμε κάποιον αριστερά. Είναι ότι από τη στιγμή που ο Μπακασέτας μπορεί να παίξει μόνο πίσω από τον φορ και θεωρεί ο προπονητής πως πρέπει να είναι βασικός, επειδή ο Φορτούνης με την ποιότητα που έχει δεν μπορεί να είναι εκτός εντεκάδας, αναγκαστικά βολεύεται στα αριστερά. Κοίτα, αυτό γίνεται. Αυτό το πεζοβέζικο τι έγινε. Εγώ καταρχήν λέω το Γιαννούλη, συγγνώμη, το Φορτούνη με στα Γιάννενα, όταν έπαιξε ένα τέταρτο δεκάρι, τους έκανε τρεις πάσες μαγικές. Πάρε βάλε. Τώρα το έβαλε, το άλλο το έχασε ο άλλος κτλ. Μόλις τον έβαλε έξω αριστερά, ο Σαλαγκούδης, ο Σαλιάκας, πώς το λένε, ο Σαλιαγκός, τον έφαγε λάχανο. Τώρα αυτό πώς βγαίνει. Αυτό τώρα πώς βγαίνει. Επειδή ο Γιαννούλης είναι τετραπνεύμονος, έχει. Πώς λέμε, παιδιά, τα 2002 τα BMW είχαν δύο καμπυρατέ. Μόλις άνοιγε το δεύτερο, εκείνη την εποχή φεύγανε βολίδα οι πισοκούνες, να πούμε, οι 2-2, τα αγαπημένα μου. Τώρα ο Γιαννούλης είναι τέτοιος τύπος. Αυτός μπορεί να πάρει όλη την πλευρά, να ανέβει, να κατέβει, και η Μολδαβία δεν είναι καμιά ομαδάρα κτλ. Να χώσει το μάνταλο μέσα ή να χώσει τον Μπακασέτα ένα λάξ και να έρθει να παίξουν κεντρικά. Πώς έκανε προχθές ο Βαλμπουενά στα Γιάννενα, ναι. Και πότε ήταν, που ξεκίνησε, υποτίθεται, έξω αριστερά. Και έπαιξε το παλικάρι στο χώρο του κέντρου, το παιδί έπαιρνε όλο στην πλευρά, αλλά επειδή όλο ήταν 36 χρονών ο Χολέμπας χόλαινε, εκεί μπορεί να σταθεί, εκεί το μπασταρδεμένο εκεί και τα λοιπά. Μπορεί. Και με τέτοιο σωματείο. Πει μάνταλε, παίζεις εκεί, τύπης, θα έρχεσαι δεκάρι, θα έρχεται και ο Μπακασέτας δύο δεκάρια ή θα σουτάρετε,
θα μπαίνετε να αλλάξει κτλ. Θα έρχεται κι άλλο διαγώνι από εκεί. Γιατί ο Μπακ δεν θα ανέβει ο Λαμπρόπ, θα παίξουμε έτσι σχέδια. Και επειδή άλλο δεν θα ανέβει, δεν θα ανέβει ο άλλο ο Μπακ, είναι στόπερο Φουγκαρά. Ναι. Δεν θα παίξει. Θα πηγαίνουμε τώρα, μονόπατα από τα αριστερά. Θα πάμε μονόπατα, να πούμε, θα πάμε μονόπατα. Κάπως λοιπόν, έτσι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Χωρίς τον Μιχάλη Μπακάκη στις διαθέσιμες επιλογές, θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδος στα προσεχή παιχνίδια του Nations League με Μολδαβία και Κόσοβο στο ΆΚΑ. Μετά την επιστροφή από το Κλάκενφουρτ, όπου αντιμετώπισε φιλικό την Αυστρία, ο δεξιός Μπακ της ΑΕΚ εξαιρέθηκε από την αποστολή, καθώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις από τον τραυματισμό του. Με συνέπεια, η εθνική ομάδα να έχει έναν παίκτη μείον, αλλά αυτόν τον παίκτη τον βρίσκει στο πρόσωπο του Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος είχε πάρει άδεια από το παιχνίδι με την Αυστρία και τώρα θα ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα. Να σημειώσουμε ότι την άδεια την είχε πάρει για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Κωνσταντινούπολη και στην Φενέρμπαχτσέ. Ο Φανσίπ αναμένεται να κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα και στην επίθεση προβλέπεται να παίξει με φορ αυτή τη φορά, με τον Παυλίδη να είναι στην ομάδα, τον Μπακασέτα να είναι στην ομάδα, επίσης τον Γιαννούλη να είναι στην ομάδα και έναν εκ των Μάνταλο ή Φορτούνη να είναι στην ομάδα. Έτσι λοιπόν, Μπάρκας τερματοφυλάκας και όχι Διούδης, Χατζηδιάκος Τζαβέλας και εδώ έχουμε μια αλλαγή στα center back, Λαμπρόπουλος ή Ρώτα δεξιά, ο Γιαννούλης full back half μπορεί να παίξει αλλά δεν χρειάζεται με 4 στην άμυνα, Κρουμπέλης, Μπουχαλάκης ή Ζέκα, Μπακασέτα στη γνώριμη θέση του, Λιμιός και Φορτούνης από τα αριστερά, ώστε να συγκλίνει. Η προπόνηση της Εθνικής Ομάδας ακυρώθηκε την Παρασκευή το απόγευμα, ενώ αύριο θα έχει μόνο απογευματινή προπόνηση στον Άγιο Κοσμά, αλλά το μεσημέρι ο Φανσίπ θα δώσει συνέντευξη τύπου στο ΆΚΑ, εκεί που θα προπονηθεί η Εθνική Ομάδα της Μολδαβίας το απόγευμα. Η Εθνική Ομάδα είναι πρώτη στον όμιλο μαζί με την Σλοβενία, παίζει δύο εντός έδρας παιχνίδια με τους δύο ουράγους του ομίλου, οφείλει να νικήσει για να παραμείνει πρώτη. Πάμε τώρα στους συλλόγους. Θα ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ, γιατί έκανε Κωστή μια κουβέντα νωρίτερα για τον Βιερίνια, ότι μπορεί μαζί με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο να πάνε στην Σάλκε. Η είδηση βέβαια είναι ότι είπε αντίο από τον ΠΑΟΚ στην δεύτερη θητεία του με τον Δικέφαλο του Βορρά. Εδώ βλέπουμε και τα στατιστικά του από τον Αύγουστο του 2017 έως τον Οκτώβριο του 2020. Εντάξει, το story μας το έχεις πει, πώς έχουν ξεκινήσει πει οι διαπραγματεύσεις, πώς κατέληξαν. Κοίτα, η τον, έφαγε, είναι... τον έφαγε Γιάννη η γυναίκα του και ο Κουτσολιάκος. Ο Βιερίνια είναι ταπεινός άνθρωπος. Είναι ταπεινό παιδί. Όχι ότι οι άλλοι δύο είναι κακοί άνθρωποι. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Άμα ας πούμε ο μάναζερ του λέει, κοίτα να δεις, και αν μην κλείσει, εγώ σε πάω, θα τα βολέψω κτλ. Η γυναίκα καμιά φορά λέει, πόσα θα πάρεις εσύ, Αντρέα, αγάπη μου γλυκιά, 8 κατοστάρικα, σε δίνουν 9. Και ο Βαρέλα παίρνει ένα 200, ένα 100 και ο Μπίζεσμαρ παίρνει ένα 100. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Τι γίνεται όμως, για να το τελειώσουμε γρήγορα. Εδώ μπορεί να υπέστη την αδικία με τον Βιερίνια, γιατί σου λέει και άλλοι γέροι. Ο Μάτο γιατί, ας πούμε, και όχι. Οι άλλοι κάναν πέρσι στα συμβόλαια και τους είπε, ας πούμε, αυτά τα λεφτά. Φέτος ο Σαββίδης, λεφτά δεν δίδω, έλεγε ο Φωτόπουλος. Δραχμάς δεν δίδω. Δολάρια δεν δίδω. Και λέει, θα κάνω χαμήλωμα. Τους άλλους, σου λέει, τα έκανα τα συμβόλαια. Από εδώ και πέρα θα είναι χαμηλωμένα. Ναι. Εκεί επάνω μπορεί ο Βιερίνια να πει και εγωιστικά, κάτσε ρε. Γιατί να πάρει ο άλλος, ξέρω εγώ, τόσα και εγώ να πάρω πιο λίγα. Εκεί πάνω εκεί τον είπανε και το φουσκώσαν τα μυαλά. Είναι ταπεινό παιδί. Εγώ τον έχω κάνει κριτική, έπαιξε μπαλάρα, του ζήτησα συγγνώμη την πρώτη χρονιά. Έχει τραυματίστηκε, τον πήρανε τα χρόνια, σε 3 μήνες κλείνει τα 35. Δεν υπάρχει και καλή επικοινωνία. Πλακώθηκε και με τους ξένους πλακώθηκε. Σήμερα ο Μπίζεσμαρ έβγαλε μια ανακοίνωση σαν χλαμάρες. Ναι. Δηλαδή πως βγάζει ο πολιτικός, σε βρίζω, ξέρω εγώ, στη Βουλή, θα σου γράψω ένα καλό άμα πεθάνεις, ξέρω εγώ. Ο Μπίζεσμαρ, πάω Κάρης 0-0, όταν τελείωσε εδώ στην Τούμπα με 11 παίκτες ο Άρης, δεν είχε αλλαγές. Μπήκε στα αποδυτήρια ο Μπίσεσβαρ και τραγουδούσε, έκανε, ξέρω εγώ, σαν να μην σημαίνει τίποτα. Πιερίνια τρελάθηκε και του λέει, κάτσε, δεν μπορούμε να κερδίσουμε αυτούς 0-0. Πλακωθήκαν στα μπουνίδια. Δεν τα γράψανε, δεν τα είπαν. Το κρατήσανε μυστικό. Mm-hmm. Μετά και οι άλλοι παίκτες, οι ξένοι, δημιουργήθηκε ένα κλίμα εναντίον του κατά κάποιο τρόπο. Είναι και βαριά τα χρόνια. Είναι και ο Σαββίδης μακριά.
Είναι και ο Ρώσος ο Σαββίδης που είναι και Πόντιος. Δηλαδή Πόντιος δεν κάνει καλή επικοινωνία. Ο Πόντιος θα είναι τσακάλι. Ναι, ή τσακάλι θα είναι μεγάλο σαν το Μελισανίδη, ή τσακάλι θα είναι σαν το Σαββίδη στις επιχειρήσεις, τσακάλι μεγάλο. Στην μπάλα, δηλαδή, για να μην παρεξηγηθώ, ο Σαββίδης είναι τσακάλι μεγάλο στις επιχειρήσεις, το σεβόμαστε. Ο Μελισανίδης και τέτοια. Στην μπάλα είναι Πόντιος. Δεν είναι κακό. Το θέμα είναι πέρα από το αγωνιστικό, Κώστα, αν θα άξιζε ένα τέτοιο ποδοσφαιρικό τέλος από τον ΠΑΟΚ ο Βιερίνια. Γιατί τελειώνει κάπως άδοξα, έτσι. Ναι, μεν πανηγύρισε ντάμπλα, αλλά... Φαίνεται ότι είναι καταρχήν τσιγκουνάρας. Σήμερα έρχεται το περιβάλλον του, λέει, ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. 900 του δίνε με μπόνους, άρα του δίνει 450. Λέει, να σκεφτώ να κάνω ότι σε δύο μέρες του λένε τέρμα 450 και άμα θες. Του κάνανε μείωση σε 2-3 μέρες. Δεν ξέρω ποιος λέει αλήθεια, ποιος ψέματα. Η ΠΑΕΠΑΟΚ δεν έβγαλε μια ανακοίνωση. Ναι. Ο Γιώργος ο Σαββίδης πριν μια μισή ώρα, δύο, έβγαλε μια ανακοίνωση και είχε τον Γκαρσία φωτογραφία. Να ψάξει να τη βρει, που λέει, ξέρω εγώ, τα λεφτά δεν είναι το παν κτλ. Δηλαδή, λέει η πλευρά Σαββίδη του ότι να για τα λεφτά αυτό παραδόπιστο κακοχαρακτήρα κτλ. Και ούτε ανακοίνωση έβγαλε, ούτε τίποτα. Η Θύρα 4 πάντως έβγαλε μια ανακοίνωση για το αντίο του αρχηγού. Καλά έκανε. Που σημαίνει ότι εξακολουθεί βέβαια να κάνει γκέλ στον κόσμο, έτσι. Κάνει. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτά που πρόσφερε η ομάδα του Νταμπλ, ούτε το 76 τα κατάφερε. Να πάρει και κύπελλο και προτάσμα και αίτητη. Και να παίξει μπάλα, ας πούμε, που έμπαινε στο γήπεδο και έλεγε, δεν υπάρχει περίπτωση ο Πάοκ μία στο εκατομμύριο να χάσει. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα, πάμε στον Ολυμπιακό. Βγάλανε οι εφημερίδες το τελευταίο διήμερο την χρηματιστηριακή αξία του Ολυμπιακού μετά το πέρας και των καλοκαιρινών μεταγραφών. Μπορεί εκεί να κάνουμε την κριτική μας αναφορικά με το πόσο μπορούν να προσφέρουν οι παίκτες που ήρθαν συγκριτικά με αυτούς που έφυγε. Αλλά πέρα τούτου, οι ψυχροί αριθμοί είναι εντυπωσιακοί και φανερώνουν πως ο Ολυμπιακός έχει ανέβει σε αυτό το τομέα πολλά επίπεδα, έτσι. Ναι. 96,68 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα 100. Με το Transfer Market, 100 δηλαδή, εκατομμύρια περίπου, είναι η αγοραστική αξία του Ολυμπιακού. Δεν είναι απόλυτα σωστό αυτό. Είναι, κοστίζει το ρόστερ, όχι η αγοραστική αξία του Ολυμπιακού. Για μένα ο Ολυμπιακός, οι μεγαλύτερες μεταγραφές που έκανε φέτος είναι η παραμονή του ΣΑ, η παραμονή του Σεμέδο, η παραμονή του Καμαρά και η παραμονή του Έλα Ραμπή. Ναι. Ο κορμός. Ναι. Του πιο μεγάλη μαγιά του Μαρινάκη είναι ότι τράβηξε τον κορμό σε αυτούς τους τέσσερις παιχταράδες, γιατί ο Ολυμπιακός έχει τέσσερις παιχταράδες. Στόπερ, τερματοφύλακα, οχτάρι, εννιάρι. Αφού κράτησε αυτούς, εντάξει, πήρε τα γερόδια δεξιά και αριστερά, αλλά βλέπεις ότι στο τέλος των μεταγραφών πήρε καλό αριστερό μπακ. Εντάξει, πήρε δεξί μπακ, πήρε αριστερό εξτρέμ, πήρε παίχτες, δηλαδή πήρε τον Ελβιλά. Εν τω μεταξύ, για δεξί μπακ έχει γίνει ο Αραγώνας με τον Ρέις, μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, οπότε ουσιαστικά εκεί μπορούμε να πούμε ότι είναι πόσο θα βγάλει ο Χολέμπας μία χρονιά, έχοντας και τον Βινάγκρε που είναι δανεικός όμως, έτσι. Κοίταξε, πήρε αριστερό και δεξί μπακ ο Ολυμπιακός. Γιατί λέει ο Χολέμπας είναι μεγάλος και έφυγε ο Μαρ και όπως λένε ο άλλος ο Μπρούνο, το παιδί δεν μπορεί και τα λοιπά. Εντάξει, ωραίο. Ο ΠΑΟ πήγε να κάνει το ίδιο με τον Μάντος και τον Βιερίνια, αλλά έφερε δύο βαλούτες. Ο ένας αριστερός μπακ είναι για την παιδική χαρά και ο άλλος ο δεξιός, από τα 1500 άτομα που πέρασαν από τη Μασία, να είναι ο δεύτερος που δεν ξέρει μπάλα. Ο δεύτερος. Ο δεξιός ο Βακ. Ναι. Και ανέτοιμος κτλ. Δηλαδή δεν πήρε χαφ, πήρε τον Ινούα. Ο Ινούα δεν περνάει ούτε έξω από το Κλεάνθης Μικελίδης. Και πήρε σεντερφόρ αργό. Να είναι ο Αλέφαντος εδώ να πει είναι αργός. Να μας εξηγήσει. Εμένα μου λείπει πολύ ο Αλέφαντος. Να μας εξηγήσει γιατί ενώ στο 3-4-3 αυτοί είχαν τρεις βολίδες. Ακπο, θα έλεγε ο Νίκος, 11%. Πέλκας, 11%. Ζόλης, 11%. Τώρα τι, θα παίξει 3-4-3 με τον Τζόλακ. Πέλκας. Ο Τζόλακ, εγώ τον περνάω στην ταχύτητα. Εγώ. Μπορεί να έρθουμε και ισοπαλία, γιατί είμαι γέρος εγώ.
Ο άλλος ο Ζίβκοβιτς, παιχταράς, αλλά είναι αργός. Δεν είναι πολύ γρήγορος. Ναι. Δηλαδή δεν είναι για να φύγει σε χώρο. Και το άλλο το παιδί που ήρθε, ο Μούγκρ, ναι, και αυτός, καλός μπαλαδόρος, τριπλάρι κάνει, και αυτός δεν είναι γρήγορος. Άρα αυτά που ξέραμε, ότι χάνε την μπάλα ο αντίπαλος και εμείς έχουμε με τρεις πάσες να βγαίνουμε τέσσερις με τρεις, ξεχάστε το φέτος. Ναι, θα το δούμε αυτό που λες, γιατί έχει ενδιαφέρον μήπως με την αλλαγή που έγινε στο μεταγραφικό σχεδιασμό αναγκαστεί να αλλάξει και σύστημα πολύ γρήγορα μέσα στη σεζόν. Είναι αναγκασμένος, αλλά σε κουβέντες που κάνω και από αυτά που βλέπω, για να αλλάξει το σύστημα και να τη στείλει την μπάλα στο κουτί, στα μικρά μέτρα να την πάρει ο Τζόλα, πρέπει να έχει διεισδυτικότητα και ενασμένα. Mm-hmm. Είναι ο Ζίβκοβιτς ενασμένα. Ωραία. Ο Ζίβκοβιτς. Ο Τζόλης δεν το έχει. Πελκίζει ο Τζόλης. Είναι πέλκας νούμερο 2. Γκολτζής θα έρθει από πίσω, στο χώρο, θα χωθεί και δεν μαρκάρει κιόλας σαν τον πέλκα. Αυτό θα το δούμε τον καινούριο. Είναι πιο οχτάρι, λέει. Mm-hmm. Ο Μούγκ, ναι. Είναι πιο οχτάρι ο Μούγκ. Δηλαδή, αν και έχει αρχίσει και ανεβαίνει και ο Ελκαντουρί, δηλαδή εγώ τον πιστεύω, δεν ξέρω εάν θα παίξουν οι πρώην δύο συμπαίκτες της Rapid Βιέννης και τώρα στον ΠΑΟΚ ο Μούγκ και το άλλο το παιδί που έχει έρθει, τα δύο χαφ, και θα μείνει ο Ελκαντουρί έξω, ή αν δοκιμάσουν τον Ελκαντουρί να τον ξαναπάει ο Ελκαντουρί στα άκρα. Δεν τον πάει στην πλευρά, mm-hmm. δεν τον πάει στην πλευρά. Ο επόμενος που θα πάθει θλάση θα είναι ο Ελκαντουρί. Ναι. Εγώ τον είδα στο 60 έτσι. Έτσι. Ξέρεις, σημαίνει έτσι. Εγώ στο έκτο χιλιόμετρο στην παραλία, στο ναι. έκτο χιλιόμετρο, ναι. έτσι πάω κι εγώ. Ναι. Χαλάρα. Όταν βλέπεις και αρχίζουν και φτιάχνουν τις κάλτσες. Πιάνει τις κάλτσες, ναι. κάνει έτσι, διαμαρτύρεται, φτύνει, αρχίζει τα νεύρα. Δεν φταίει το παιδί. Ναι. Το 3-4-3 είναι απαιτητικό σε τρεξίματα και νιάτα. Mm-hmm. Δηλαδή, έχεις ένα χαβ λιγότερο. Οι δύο χαβ πρέπει να είναι γρήγοροι. Έχει και του δύο αργού. Και ο τρίτο, ο Αγούστο, παίρνει και είναι αργό. Μετά, οι τρει μπροστά. Πρέπει να κάνει πίεση στον αντίπαλο. Κανεί δεν κάνει από αυτού. Ο Πέκα έκανε. Ο Άκποπ έκανε. Και έφευγε και στη γρηγοράδα, στην κόντρα. Δεν του έπιανε. Δηλαδή, λοιπόν, αν του έδινε. Ναι, δεν του έπιανε με τίποτα. Οι τρει ήταν πολύτιμο λίθο για το γι' αυτό λέω ναι. ότι έχοντας φέρει έναν πιο αργό σεντερφόρ από ότι ο Ακπόμ, τον Τσόλακ, και φεύγοντας ο Πέλκας ίσως αναγκαστεί να αλλάξει και θα το αλλάξει, σύστημα. Είναι λοιπόν, αναγκασμένο. Πάμε λίγο τώρα στον Παναθηναϊκό. Εκεί βγήκε το όνομα του Γκουαρίν, ενός ποδοσφαιριστή που ήταν πριν από λίγα χρόνια σε τόπο επίπεδο, έχοντας την Ίντερ ως το μεγαλύτερο όνομα που είχε αγωνιστεί, στο μεγαλύτερο σύλλογο που είχε αγωνιστεί, μετά πήγε στην Κίνα. Το θέμα δεν είναι αν θα κάνει όχι ο Παναθηναϊκός μια μεταγραφή ελεύθερου παίκτη για τα χαφ. Αφορά κυρίως τον Τσάβι Ρόκα, που είδαμε νωρίτερα στην φωτογραφία, γιατί όλο και εντείνεται το ρεπορτάζ που λέμε τις τελευταίες ημέρες και μέσω του Μπάμπη Τσιμπίδα, του συνεργάτη μας, αλλά και από δικές μας πληροφορίες, πως ο πρώτος, ενδεχομένως στην παρούσα φάση και ο μοναδικός που θα αποχωρήσει από το δίδυμο, να είναι ο Τσάβι Ρόκα και όχι ο Ντάνι Πογιάτος. Ο Πογιάτος σε κάνα μήνα, δηλαδή, πώς το λένε, είναι δυο στο νοσοκομείο, ετοιμοθάνατη. Είχα εγώ τη γιαγιά μου την Παρασκευούλα με τη Στάσα, μια γειτόνισσα. Έβγαινα έξω, μου έλεγε η κόρη τη Στάσα, πώς τις βλέπεις? Λέω, Πάσχα δεν θα κάνουν αυτές. Ο κούνιος από τη θέση σου. Λέω, βάζω στίγμα, πεθάνει πρώτα η γιαγιά μου, γιατί τη βλέπω πιο χλωμή, και μετά πεθάνει η μάνα σου. Ού, αυτό το Θεό, αυτό και τα λοιπά. 10 Μαΐου πέθανε η γιαγιά μου, 18 Μαΐου πέθανε η Στάσα. Ουρσούζι, λέει, δεν τις βλέπεις, μαζί. Λοιπόν, άρα βλέπεις να έχουν μικρό χάντικα, μικρή διαφορά οι δύο, έτσι. Για να δούμε, γιατί τεχνικό διευθυντή βρίσκεις, προπονητή δεν βρίσκεις πολύ εύκολα. Δεν βρίσκεις. Ο Αναστασίου κολοτρίβεται Δεν ξέρω. Άκουσα το όνομα του Λιμπερόπουλου για αντικαταστάτη του Τσάβι Ρόκα. Ποιου Λιμπερόπουλου? Του Νίκου. Πού σε αλέφατε, γλυκέ μου αλέφατε. Λοιπόν, αχ, μου λείπει ο αλέφατος. Έπρεπε να είναι τώρα εδώ δίπλα. Γιάννη μου, τι Λιμπερόπουλος. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Θα έχει άδικο, μωρέ, τώρα. Τι Λιμπερόπουλος. Ο Λιμπερόπουλος μιλάει τώρα
Και μετά από 20 λεπτά ξαναλέει άλλη μια λέξη. Τι λίμπερο μου. Αυτός μάνατζερ δεν είναι. Ναι, ήταν στην ΑΕΚ στο πόστο που είναι τώρα ο Τσάβι Ρόκα. Τι, εκείνη προπονητής. Όχι προπονητής. Τεχνικός διευθυντής. Τεχνικός διευθυντής. Καλός, καλός. Ναι, ναι, ναι. Καλός. Για τεχνικός διευθυντής. Τεχνικός διευθυντής. Ναι. Διευθυντής. Λοιπόν, προπονητής. Παντελίδης παίζει. Προς το παρόν Πογιάτος. Κάτσε να δούμε. Περίμενε. Και ακούγεται και το όνομα του Γιώργου Καραγκούνη για γενικός αρχηγός, γιατί θέλει ο Αλαφούζος ένα παίκτη που να είναι μέσα στα αποδυτήρια. Ο Ρόκα δεν μπορεί. Όπως διόριζε ο Τζουμάκας επί Πασόκ, βγαίνουν γενικοί αρχηγοί, τεμπέληδες, τύπο, γενικός αρχηγός. Τι να κάνει, πάει τα δελτία και να πάρει τηλέφωνο την κόμενα στο ξενοδοχείο, κλείσε μου δύο δωμάτια. Τι γενικός αρχηγός. Δεν είναι κάνει. Έτσι. Θέλει ένα άνθρωπο να μπαίνει μέσα από αποδυτήρια. Ο Ρόκα δεν μπαίνει από αποδυτήρια και δεν τον ξέρει και κανείς. Καραγκούνης. Θα πει Καραγκούνης. Λοιπόν. Εντάξει, ο Καραγκούνης. Εντάξει, περνάει. Τώρα αφού τον συμπαθώ τον Καραγκούνη, τώρα δεν μπορώ να, επειδή είναι συμπάθειά μου, κοίτα, γενικά ο Καραγκούνης μπορεί να βοηθήσει και πρέπει και έχει προσωπικότητα και παιδαράς είναι και μάχημος και ξέρει μπάλα, αλλά εγώ είμαι στο πόστο του γενικού αρχηγού. Γενικός αρχηγός σημαίνει ο Ρουφιάνος του Προέδρου. Λοιπόν, τι, Κώστα, με αυτό... Τι, αντί να πει Γιάννη μου τι, αντί να πει έχω τον Ρουφιάνο μου εκεί, λέει έχω γενικό αρχηγό. Από παλιά και στον Παναθηναϊκό, δεν θέλω να πω ονόματα, πεθάνανε. Ήταν του Βαρδινογιάννη, λέει γενικός αρχηγός, κατάσκοπος αυτό κτλ. Τι κατάσκοπος, είσαι στο τηλέφωνο, ο Πετρόπουλος μάλλον σε με τον Γαλάτου. Παπ, του το λέει, τι. Εντάξει, ο πρόεδρος πληρώνει, πρέπει να ξέρει τι γίνεται στο σύλλογο. Δεν είναι... Λοιπόν, Κώστα, σου δίνουμε ένα ρεπό σήμερα λίγο νωρίτερα. Τώρα μας τρώει το μπάσκετ, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς τα αναλύσαμε τα πιο πολλά. Από εβδομάδα που θα έχουμε και πρωτάθλημα θα μπουν πιο δυνατά. Πάμε εμείς σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Αχιλία Μαυροδόντη από τα γραφεία του Eurohoops να μιλήσουμε για την απόψινη μάχη ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε με μια εξαιρετική προσφορά από την TV Forum. Κυρίες και κύριοι, 2 Double Reaction Collagen. Τα βλέπετε αυτά εδώ, ναι, δεν περιέχουν ζάχαρη και βέβαια είναι το κολαγόνο μαζί με το υαλουρονικό. Βέβαια, είναι η ιδανική φόρμουλα για τον οργανισμό μας για να μπορέσουμε να έχουμε καλή υγεία. Συμπλήρωμα διατροφής, κολαγόνο μαζί με υαλουρονικό, σύμπλεγμα βιταμινών B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C, μαγνήσιο, MSM και συνένζυμο Q10. Και 100 σπιρουλίνες εντελώς δωρεάν, 39 ευρώ μόνο όλα αυτά μαζί με μία μάσκα προστασίας εντελώς δωρεάν για όλους εσάς που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 211-1600. Να σας πω επίσης ότι μπορείτε να επιλέξετε και άλλη μία προσφορά από την TV Forum, τα 2 Double Reaction Collagen. Την Body Relief, η οποία είναι μια εξαιρετική, είναι εξαιρετικό τζέλ το οποίο περιέχει μέσα καμφορά, εκχύλισμα ύλη, ξεχύλισμα ginger και βιταμίνη ε, που βοηθάει πάρα πολύ στο να ανακουφιστούμε από τον πόνο. Και βέβαια εντελώς δωρεάν και μια μάσκα προστασίας. Και βέβαια δώρο τα έξοδο αποστολής. Πολλοί τάζουν. Λίγες όμως αναστενάζουν. Τώρα όμως ήρθε το Αντρόλ για τον άντρα. Με 60 φυσικά διεγερτικά βότανα για να τονώσει και να θωρακίσει τον ανδρισμό. Αντρόλ Rapid και Αντρόλ Extended. Ο φυσικός ενισχυτής του σεξ. Αντρόλ για πολλάκο. Από τη Medichrome International. Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας? Η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτήμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαρητόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει. Στην Προτέρχεια δουλεύουμε στο Max ώστε να απολαμβάνουμε τις απεριόριστες δυνατότητες του σπιτιού μας. Ανακάλυψε και εσύ το Προτέρχεια Οικιακό Max. Το πρόγραμμα που σου εξασφαλίζει 45% έκπτωση συνέπεια στο ρεύμα όλη μέρα και όλη νύχτα για 2 ολόκληρα χρόνια. Με χαμηλό πάγιο,
και χωρίς εγγύηση. Γιατί το σπίτι αξίζει πάντα να το ζει στο Max. Προτέργεια. Έτσι δείχνουμε το δρόμο προς το μέλλον της ενέργειας. Γνωρίζεις πως το Collagen Proactive απορροφάται περισσότερο από όλα τα χάπια σε ποσοστό πάνω από 90% εξασφαλίζοντας μείωση του πόνου των αρθρώσεων, ευληγησία, υγιή και λαμπερή εμφάνιση. Collagen Proactive. Πηγή ζωής. Με το αυτοκίνητό σου ζεις πολλά. Τώρα έχεις την επιλογή να του το ανταποδώσεις. BP Super Unleaded 98 με τεχνολογία Active. Η νέα βενζίνη με περισσότερα οκτάνια που μπορεί να σε πάει ακόμα πιο μακριά, προσφέροντας στον κινητήρα σου σούπερ προστασία και σούπερ επιδόσεις. BP. Every day brighter. Λοιπόν, δοκάρι και μέσα μέρος δεύτερο. Μπορούμε λόγω συνθηκών να αλλάξουμε τον τίτλο σε ταμπλό και μέσα. Θα ασχοληθούμε στο δεύτερο ημίωρο, κάτι λιγότερο της εκπομπής, με την απόψινή αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για την δεύτερη μόλις αγωνιστική της EuroLeague. Θα καλησπέρισω στην παρέα τον Αχιλία Μαυροδότη, τον οποίο ακούτε από τη ραδιοφωνική εκπομπή το Sports Core Corp Radio σχεδόν καθημερινά. Δεν τον βλέπουμε πολύ συχνά. Μία από αυτές τις ευκαιρίες την έχουμε σήμερα. Γεια σου, Αχιλέα. Καλησπέρα, Γιάννη μου, τι κάνουμε? Μια χαρά, μια χαρά. Είσαι στα γραφεία στο Eurohoops? Είμαστε στα γραφεία, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά και εμείς εδώ πέρα στο Eurohoops.net για το πολύ μεγάλο παιχνίδι της σημερινής βραδιάς, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στις 9 η ώρα το μεγάλο τζάμπολ, απουσίες και για τις δύο ομάδες πολύ σημαντικές. Απ' τη μία ο Λιβιό Ζανσάρ, ένας αμυντικό γενής παίκτης στο 4 για τον Ολυμπιακό, που θα μπορούσε να δώσει πολύτιμες ανάσες και στον Βεζένκοφ και στον Γιώργο Πρίντεζη. Από την άλλη για την ομάδα του Παναθηναϊκού φυσικά έχουμε τις πολύ σημαντικές απουσίες των Πιέρ Τζάκσον και Λευτέρη Μποχορίδη, οι οποίοι έχουν δείξει και οι δύο. Ειδικά ο Μποχορίδης με το προηγούμενο παιχνίδι που είχε κάνει έχει δείξει εξαιρετικό πρόσωπο στη φετινή Ευρωλίγκα και δείχνει ότι ίσως να είναι έτοιμος να πετύχει αυτό για το οποίο τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός πριν από περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 5 χρόνια, να μπει δηλαδή σε παπούτσια μεγάλων παικτών του παρελθόντος. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικές αυτές οι απουσίες, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό να τις καλύψει. Ο Κίφερ Σάιξ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με την ομάδα του Παναθηναϊκού, θα είναι ο παίκτης μάλλον τον οποίο αποκτήσαν οι πράσινοι προκειμένου να καλύψουν το κενό στα γκάρντ, και ο παίκτης ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του με τους πράσινους και θέλει να δείξει ένα καλό πρόσωπο εξ αρχής. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει ένας παίκτης στο κλίμα της ομάδας μέσα σε μόλις 3 προπονήσεις που έχει κάνει με τους πράσινους. Όμως σίγουρα περιμένουμε με ανυπομονησία αυτό το ντέρμπι, παρά όλα αυτά τα περίεργα δεδομένα τα οποία προαναφέραμε. Τώρα, να πούμε σαν έτσι έναν κοινό παρονομαστή. Από τη μία πλευρά έχουμε έναν Ολυμπιακό με σημείο αναφοράς την επιστροφή του Κώστα Σλούκα και παίκτες που αποκτήθηκαν σύμφωνα με τα θέλω του Γιώργου Μπαρτζόκα σε πολύ μεγάλο ποσοστό, και από την άλλη έχουμε έναν Παναθηναϊκό που ειδικά μετά την απομάκρυση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έδωσε τα κλειδιά στον coach Βόβορα. Φύγανε οι περισσότεροι από τους πρωτοκλασσάτους, ξεχωρίζει βέβαια ο Καλάθης το καλοκαίρι. Έχει μείνει μια τριάδα Ελλήνων, ο Παπαπέτρου, ο Παπαγιάννης και ο Μήτογλου, για να σηκώσουν το βάρος. Αλλά στον Παναθηναϊκό νομίζω για αρκετό καιρό ακόμα, τώρα είναι πολύ νωρίς η σεζόν, θα μνημονεύεται ο Καλάθης, και δεν ξέρω εάν μπορεί ο Παναθηναϊκός, ειδικά με το budget που έχει διαθέσει, να βρει κάποιον άξιο αντικαταστάτη του. Θα πάμε να δούμε, Αχιλέα, ενδεικτικά πιθανές πεντάδες. Βέβαια στο μπάσκετ, σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, η πιο σημαντική είναι οι πέντε που τελειώνουν το παιχνίδι, όχι αυτοί που το αρχίζουν. Αλλά
Εντάξει, τυπικά τώρα να πάρουμε έτσι μια γεύση, αν μπορούμε σε full screen λίγο την κάρτα για να την σχολιάσουμε. Με Σλούκα, Μακίσικ, Χάρισον, Βεζένκοφ και τον Μάρτιν. Και από την άλλη, Φώστερ, Νέντοβιτς, Παπαπέτρου, Μίτογλου και Όγκαστ. Γενικά, ποια πιστεύεις ότι θα είναι τακτική των δύο προπονητών? Σίγουρα και οι δύο θα δώσουν μεγάλη έμφαση στην άμυνα. Αυτό μας το έχουν ξεκαθαρίσει ειδικά ο Γιώργος Μπαρτζόκας από το ξεκίνημα κιόλας που ξαναβρέθηκε στον πάγκο του Ολυμπιακού. Έδειξε πως η άμυνα είναι το βασικό κομμάτι πάνω στο οποίο θέλει να χτίσει πράγματα. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός παίζει στην έδρα του. Σίγουρα η απώλεια του κόσμου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα παίξει τεράστιο ρόλο. Και αυτός είναι και ο λόγος που στο betweekend.gr έχουμε δώσει το διπλό σαν επιλογή. Όμως δεν μπορούμε να ξεγράφουμε σε καμία περίπτωση τον Παναθηναϊκό. Είναι με διαφορά ένα από τα πιο, ίσως το πιο αμφίροπο ντέρμπι των τελευταίων ετών στην Ευρωλίγκα και είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν κρίνει τίποτα αλλά κρίνει και πολλά. Πώς το εννοούμε αυτό? Η πλευρά του Ολυμπιακού, αν χάσει, δεν έχει χαθεί, είναι μόλις δεύτερη αγωνιστική. Όμως θα είναι στο μείον 2. Και από το ψυχολογικό κομμάτι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη για τον Παναθηναϊκό, ένα ενδεχόμενο 2-0 και με όλες αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν, με τους τραυματισμούς και με όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε και νωρίτερα και φυσικά με το πολύ νεανικό ρόστερ, με την έλλειψη εμπειρίας, θα είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο εν ώψη της συνέχειας. Θεωρώ πως άρα μαθητές Αχιλλέα, ότι πριν το τζάμπολ τα αποτελέσματα που ήταν εκ διαμέτρου αντίθετα, που είχαν στην πρεμιέρα δύο αιώνοι, δηλαδή ναι μεν ξέραμε ότι η Ζαλγκίρης είναι κακός δαίμονας του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια, αλλά πριν το τζάμπολ ο Ολυμπιακός ήταν το φαβορί. Και μια ανέλπιστη, αν και αδόκιμος όρος, εκτός έδρας νίκη επί της Χίμκη, των πολλών απουσιών βέβαια, όπως και ο Παναθηναϊκός, αντίστοιχα για τον Τριφύλλη, μπορεί να του έχει δώσει άλλη όθηση. Ή είναι η ιδιαιτερότητα και η ιδιομορφία αυτού του παιχνιδιού τέτοια που όλα αυτά με το τζάμπολ ξεχνιούνται? Είναι, όπως το είπες, είναι τέτοια η ιδιαιτερότητα αυτού του αγώνα που όλα αυτά τα ξεχνάει κάποιος πάρα πολύ γρήγορα. Όμως δεν πρέπει να λησμονούμε και πολλά δεδομένα. Και οι δύο ομάδες είναι ανέτοιμες. Αυτό νομίζω είναι δεδομένο και το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Και από εκεί και πέρα έχουν και οι δύο προβλήματα. Αν τα βάλουμε όλα αυτά στη σούμα, μας λέει ότι θα είναι ένα περίεργο ντέρμπι, ίσως το από τα πλέον περίεργα και το πιο περίεργο μετά από το εκείνο του 2014, στο οποίο όπως θυμόμαστε τότε με το κάρφωμα του Μπατίστα, ο Παναθηναϊκός είχε πάρει την νίκη στο κύπελλο και την πρόκριση, που ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του Γιώργου Μπαρτζόκα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Nice. Fun fact, να το πούμε γι' αυτό, εκείνο το παιχνίδι είχε γίνει 9 Οκτωβρίου του 2014 και τώρα επιστρέφει ο Γιώργος Μπαρτζόκα στο ΆΚΑ, ξανά και κλεισμένο των θυρών η αναμέτρηση. Αλλά δεν υπάρχει. Απλά το παραθέτουμε σαν δεδομένο. Δεν λοιπόν, είναι κάτι το οποίο έχει. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα ματσαρίσματα, όπως θα λέτε εσείς, στην μπασκετική περίπου αναθέση. Σλούκας, Σάιξ. Βέβαια τον Σάιξ δεν τον έχουμε δει καν με την πράσινη φανέλα, έτσι. Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο το σταθήκαμε σε αυτό το ματσάρισμα, γιατί σε περίπτωση που ο Κίφερ Σάιξ δείξει το πρόσωπο το οποίο θέλουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, τότε είναι δεδομένο πως έχουν ένα πολύ σημαντικό όπλο στα χέρια τους, διότι αυτή τη στιγμή καλώς κακώς δεν υπάρχει άλλος playmaker αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, το τονίζουμε. Γιατί και ο Μποχωρίδης και ο Πιέρ Τζάκσον λείπουν και ο Νεμάνια Νέντοβιτς, για τον οποίο φυσικά θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, είναι ένας παίκτης κυρίως με επιθετικά χαρίσματα. Μπορεί, βέβαια, έχει τέτοιο ταλέντο που μπορεί και να πασάρει την μπάλα με πολύ μεγάλη ευκολία, όμως είναι κυρίως εκτελεστικός ο ρόλος του, ναι, και αυτό θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Ο Σλούκας, από την άλλη, στην επιστροφή του, μετά από 5 χρόνια στο λιμάνι, ξέρει, ίσως καλύτερα από τον καθένα, ότι αποκτήθηκε για να κερδίσει τέτοια μάτς. Για να ηγείται και να κερδίσει ο Ολυμπιακός τέτοια μάτς. Δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανείς ότι ο Σλούκας είναι ένας από τους κορυφαίους γκάρ της Ευρώπης. Αυτό το θεωρώ δεδομένο.
Όπως επίσης θεωρούμε δεδομένο ότι έδειξε από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια ότι δεν χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής. Δεν έκανε καλό παιχνίδι με τη Ζαλγκύρης, αντικειμενικά. Η λογική λέει όμως ότι θα δείξει το πρόσωπο που πρέπει και θα είναι ο ηγέτης του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο παιχνίδι, μαζί φυσικά και με τον Βασίλη Σπανούλη, για τον οποίο θα τον δούμε τώρα. Το Σπανούλης Νέντοβιτς, έτσι μια πρώτη πρόχειρη επιδερμική ματιά, μας κάνει μηχανές για καλάθια, αλλά έχουν και θεματάκια με τραυματισμούς που κουβαλάνε αμφότεροι, έτσι. Σίγουρα έχουν τα θεματάκια τους, αλλά έχουν δείξει πως τα έχουν αφήσει πίσω, τουλάχιστον σε σωματικό επίπεδο. Το μπασκετικό τους θεωρώ πως θα βρουν τα πατήματά τους. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο Βασίλης Σπανούλης αλίμον ποιος ξέρει τα ντέρμπι καλύτερα από εκείνον. Και από την άλλη ο Νεμάνια Νέντοβιτς αποκτήθηκε για να γίνει ο ηγέτης του Παναθηναϊκού και να μπορέσει να κάνει τη διαφορά σε τέτοια παιχνίδια. Οπότε στην θέση 2, παρότι πολλοί χαμηλούσαν για τον Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος είχε κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι στο περσινό μάτς στο ΣΕΦ για την Ευρωλίγκα, εμείς θα σταθούμε στο Βασίλη Σπανούλη, γιατί η επιρροή του ακόμα και σε αυτή την ηλικία είναι τέτοια και το μέγεθός του που μπορεί να κάνει τη διαφορά και τον Ολυμπιακό. Από την άλλη, όπως είπαμε, ο Νέντοβιτς είναι ο παίκτης στον οποίο θέλει ο Παναθηναϊκός να στηριχθεί και ο εκείνος ο οποίος έχει το ταλέντο για να κάνει και το κάτι παραπάνω. Τώρα, στο 3 είναι μια ιστορία μόνη της αυτό το match, αυτό το μπράντεφ ανάμεσα σε Παπα-Νικολάου και Παπα-Πέτρου. Από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε, έτσι. Να πούμε αρχικά ότι είναι δύο διεθνείς παίκτες, συμπαίκτες επί 3 χρόνια, συμπαίκτες στην εθνική ομάδα. Πολύ καλοί φίλοι, αδερφικοί φίλοι, συγκάτοικοι στα δωμάτια τόσο του Ολυμπιακού παλαιότερα όσο και της εθνικής μετέπειτα. Όμως την ώρα που ξεκινάει το τζάμπολ όλα τα υπόλοιπα τα ξεχνάνε και είναι εχθροί στα αθλητικά πλαίσια, πάντα εχθροί, έτσι προς Θεού. Από τη μία ο Παπαπέτρου έχει δείξει πως φέτος μπορεί να είναι η χρονιά του, έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι απέναντι στη Χίμκη, ήταν κυριολεκτικά παντού, σε άμυνα, σε επίθεση, πάλευε, παρότι δεν του έκατσαν όπως θα ήθελε τα τρίποντα, έκανε όλα τα υπόλοιπα και μπόρεσε να καλύψει αυτό το ψεγάδι στο παιχνίδι του. Από την άλλη ο Κώστας Παπανικολάου είναι επίσης ένας συμπάρουτο καπνισμένος παίκτης, ο οποίος έχει φάει τα ντέρμπι με το κουτάλι και ο οποίος έχει την ποιότητα, εννοείται, να βάλει πολύ μεγάλα σουτ, ειδικά από τις γωνίες που είναι και το σήμα κατά τη θέση του. Αλλά η άμυνά του είναι τέτοια και το πάθος που βγάζει στο παρκέ είναι τέτοιο που μπορεί να ανεβάσει επίπεδο όλη την ομάδα. Το είδαμε και στο παιχνίδι με την Ζαλγκύρης όταν αγωνίστηκε, ότι έκανε πολλά σημαντικά πράγματα και μαζί με τον Τσάρλις Τζέγκινς μπορεί να αποτελέσει ένα δείγμα το οποίο θα κάνει τη διαφορά για την ομάδα του Ολυμπιακού σε ό,τι έχει να κάνει με το αμυντικό κομμάτι. Οπότε φυσικά και ο Παπαπέτρου είναι ένας παίκτης ο οποίος το έχει, να το πούμε έτσι λαϊκά, με την άμυνα. Και είναι πάρα πολύ σημαντική και οι δύο, γιατί και στις άμυνες με αλλαγές που κάποια στιγμή μέσα στο μάτι θα χρειαστεί να παίξουν οι ομάδες, μπορούν να συνεισφέρουν με πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία. Στο 4 έχουμε Βεζένκοφ Μίτογλου. Δύο νεαροί παίκτες, δύο παίκτες οι οποίοι θα παίξουν πολύ. Ο Μίτογλου από τη μία είναι ο παίκτης πάνω στον οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να χτίσει πράγματα και από την άλλη ο Βεζένκοφ είναι μια αδυναμία του Γιώργου Μπαντζότα. Στο περσινό ντέρμπι ο Βεζένκοφ είχε κάνει πολύ καλό μάτς και αναμένουμε να κάνει ακόμα ένα τέτοιο σήμερα. Θα πάρει χρόνο, έχει εμπιστοσύνη από τον πάγκο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα παίκτη. Και από την άλλη ο Μίτογλου είναι, όπως είπαμε, ειδικά από τη στιγμή που ο Άρον Γουάιτ τις προηγούμενες μέρες τουλάχιστον ήταν εκτός προπονήσεων και είναι λίγο περίεργη η κατάστασή του, η λογική λέει ότι θα πάρει πολύ χρόνο και θα δούμε τι μπορεί να κάνει στο παρκέ. Είναι δύο παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά για τις ομάδες τους σίγουρα, με πολύ καλό σουτ και οι δύο. Ο Μίτογλου μπορεί να δώσει πράγματα και στο 5 στο Παναθηναϊκό σε πιο χαμηλά σχήματα, τα οποία μπορούν να παίξουν το ρόλο τους. Ενώ από την άλλη το τρίποντο του Βεζένκοφ, ο οποίος είναι πραγματικά ένας σούπερ δολοφόνος, μπορεί να κάνει τη διαφορά για την ομάδα του Ολυμπιακού. Κάτω από τη ρακέτα, τη μάχη πώς τη βλέπεις? Κάτω από τη ρακέτα θα φανεί σήμερα στο 100% αν ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε καλά που στηρίχθηκε σε undersize center. Εμείς έχουμε σταθεί στο ματσάρισμα του Παπαγιάννη με τον Χασάν Μάρτιν και οι δυο τους
Έχουν ποιότητα, το έχουν δείξει. Ο Παπαγιάννης είναι ένας παίκτης με τεράστιο μέγεθος, από τους πιο ψηλούς στην Ευρώπη. Έχει δουλέψει πάρα πολύ το κορμί του και αυτό φαίνεται με γυμνό μάτι. Ναι. Ενώ από την άλλη ο Χασάν Μάρτιν έδειξε και από τα φιλικά αλλά και φυσικά από την εμφάνισή του απέναντι στις Αλγύριες ο τραυματισμός του στην οποία κόστησε στον Ολυμπιακό για εκείνο το τρίλεπτο που αναγκάθηκε να μην τον χρησιμοποιήσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας μέχρι να του δέσουν λίγο το δάχτυλο. Θα δούμε λοιπόν αν με τη δύναμή του και την αθλητικότητά του μπορεί να κοντράρει τον Παπαγιάννη και να τον βγάλει εκτός ρακέτας. Αν τα καταφέρει, ο Ολυμπιακός έχει ένα τεράστιο προβάδισμα. Γιατί το μέγεθος της θέσης 5 είναι κομβικό, δεν υπάρχει ομιλητήριο πλέον στον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας επέλεξε να μην πάρει κάποιο μεγάλο κορμί στο 5. Οπότε αυτό το συγκεκριμένο ματράρισμα και σταθήκαμε στο Μάρτιν και όχι στον Έλλης, γιατί ο Μάρτιν είναι ένα πολύ δυνατό παιδί. Θεωρούμε πως θα κάνει τη διαφορά. Αν ο Χασάν Μάρτιν ανταποκριθεί, τότε ο Ολυμπιακός έχει ξεκάθαρα τον πρώτο ρόλο. Ναι. Να κάνουμε μια κουβέντα κλείνοντας και για τους πάγκους, για τους δύο προπονητές Έλληνες και οι δύο, με διαφορετικές διαδρομές. Ο Μπαρτζόκας καριέρα στο εξωτερικό επέστρεψε στο λιμάνι. Από την άλλη ο κόουτς ο Βόβορας πήρε τα σκύπτρα από τον Ρικ Πιτίνο και ήταν και, θα λέγα εγώ, επιλογή ξεκάθαρη από την τωρινή διοίκηση, έτσι. Σίγουρα η τωρινή διοίκηση του Παναθηναϊκού καταρχάς ξεκίνησε με ό,τι είχε. Αυτό το είδαμε στην αρχή, ήταν ένα αβέβαιο καλοκαίρι, παρότι γίνανε πάρα πολύ σωστές και στοχευμένες κινήσεις από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Ο Γιώργος Βόβορας από πέρσι θα ήταν η επιλογή για τον Πάγκο, αν δεν υπήρχε η επιλογή του Ρικ Πιτίνο. Οπότε δεν θα μπορούσαν να μην ξανακοιτάξουν τον Γιώργο Βόβορα και να γίνει εκείνος ο προπονητής ο οποίος θα οδηγήσει την ομάδα τους σε αυτή την πολύ 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 σημαντική αναμέτρηση και την πολύ δύσκολη χρονιά, όχι μόνο αναμέτρηση, γιατί είναι μια αναγνωριστική χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Είναι η πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολύ, μετά από 33, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια που δεν υπάρχουν στην εξίσωση οικογένεια Γιαννακόπουλου. Ο Γιώργος Βόβορας λοιπόν μπήκε μπροστά σε αυτή τη χρονιά, έκανε τις κινήσεις του. Είναι πολύ σημαντικό ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού είναι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων αυτό ακριβώς που είχε στο μυαλό του να φτιάξει, αν εξαιρέσουμε δηλαδή τον Λορέντζο Μπράουν, τον οποίο δεν κατάφερε να πάρει ο Παναθηναϊκός, ουσιαστικά τους υπόλοιπους στόχους τους πήρε. Mm-hmm. Τα κατάφερε, ακόμα και αν τα οικονομικά δεν ήταν αυτά τα οποία θα θέλανε. Άλλων ετών, ναι. Άρα μας λες ότι έχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό τα εργαλεία που ήθελε για να δουλέψει στο στυλ που θέλει να δουλέψει και νομίζω ότι λίγο πολύ το ίδιο ισχύει και από την απέναντι πλευρά στην περίπτωση του coach Μπαρτζόκα. Συν το ότι και οι δύο φαίνεται να απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη και των προέδρων τους αλλά και του κόσμου. Σίγουρα. Ειδικά μιας που μιλήσεις για τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Μπαρτζόκας έφτιαξε ακριβώς την ομάδα που ονειρεύτηκε, με όλα τα δεδομένα τα οποία ήθελε, με τα κορμιά που ήθελε, τα πρόσωπα που ήθελε, τα χαρακτηριστικά που ήθελε. Ήθελε να φτιάξει μια ομάδα με έμπειρους Έλληνους παίκτες και ταλαντούχους και Αμερικανούς, οι οποίοι θα μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά να έχουν τη δίψα για να πετύχουν πράγματα. Υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Eurocoups.net και στον Νίκο Βαρλά του Γιώργου Μπαρτζόκα, στην οποία αναλύει το πλάνο και το σκεπτικό με το οποίο έχτισε την ομάδα. Και θα έχει αξία, αν θέλετε. Να πούμε να τη διαβάσουμε. Να την δείτε. Έχουμε και εμείς κάμερα, φίλε. Θα τη δούμε κιόλας. Okay. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην φτάσουμε σε αυτό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, όπως είπαμε, έχει ακριβώς την ομάδα που ήθελε, με τα χαρακτηριστικά που ήθελε. Έχει την γνώση και εμπειρία σαν πρώτος προπονητής σε ντέρμπι, την οποία δεν έχει ο Γιώργος Μπόμπαρας, και αυτό ίσως να παίξει ρόλο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Όμως μην ξεχνάμε ότι επειδή το φαβορί κακά τα ψέματα είναι Ολυμπιακός, έστω και με μικρό ποσοστό, εκείνος είναι το φαβορί. Οπότε και η πίεση αντίστοιχα έχει πέσει πάνω του. Έχει πιο ποιοτικό ρόστερ, πιο γεμάτο ρόστερ, έχει λιγότερους τραυματισμούς, οπότε λίγο πολύ υπάρχει ένα έστω και μικρό πρέπει για τους πειραιώτες. Και μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι στο οποίο δεν υπάρχει ο κόσμος του Παναθηναϊκού στο γήπεδο. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχουμε δει το πόσο πολύ βοηθάει την ομάδα και τη σπρώχνει να κάνει
να ανέβει επίπεδο. Ωραία. Λοιπόν, Αχιλία, περισσότερα και σε στοιχηματική προσέγγιση στο betweekend.gr. Ευχαριστούμε πολύ για τα όσα χρήσιμα μας είπες. Ήταν μαζί μας λοιπόν ο Αχιλλέας Μαυροδόντης από το Eurohoops. Εμείς θα κάνουμε επίλογο βλέποντας σε βίντεο την προαναγγελία του μεγάλου απόψινου αγώνα. Ανανέως το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 6 με το Δοκάρι και μέσα και αύριο στις 4.30 με το Bet Weekend. Να είστε καλά. Η ώρα για το μεγάλο ντέρμπι, πρώτο τη σεζόν ανάμεσα στους δύο Ιωνίους, όσον αφορά τον μπάσκετ, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, πλησιάζει στις 9 η ώρα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Κοντρόλουν λοιπόν οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι σε μια αναμέτρηση η οποία θα είναι ιδιαίτερη και ξεχωριστή. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά στο κομμάτι της Ευρωλίγκα θα υπάρξει η απουσία του κόσμου από την εν λόγω αναμέτρηση. Κάτι το οποίο και για τους δύο προπονητές σαφέστατα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Για τους προπονητές είναι πάντα η αγωνιστική προετοιμασία η δουλειά μας. Αυτή τη στιγμή η ιδιαιτερότητα της κατάστασης, δηλαδή ότι η πανδημία έχει δημιουργήσει κάποια δεδομένα, όπως το γεγονός ότι το παιχνίδι θα είναι χωρίς κόσμο, αφαιρεί από τα παιχνίδια αυτά μια ένταση που υπάρχει όσον αφορά το πώς τα προσεγγίζεις. Δηλαδή, καταρχήν δεν υπάρχει κόσμος. Δεύτερον, κατά τα ψέματα, ο κόσμος ασχολείται πολύ περιφερειακά με το γεγονός, με ένα αθλητικό γεγονός. Όλοι φυσικά θέλουν να κερδίσει η ομάδα τους, αλλά δεν έχει την ίδια σημασία, αν μου επιτρέπει να το πω, με το παρελθόν. Έτσι λοιπόν, νιώθω ότι δεν υπάρχει ίδια ένταση με άλλα ντέρμπι που έχω συμμετάσχει στο παρελθόν. Για μας λοιπόν η αγωνιστική προετοιμασία και να επικεντρωθούμε στο τι κάνει ο Παναθηναϊκός καλά και το τι δεν κάνει είναι το πιο σημαντικό. Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό του Γιώργου Βόβορα, ο οποίος είναι και ο γηπεδούχος, οι πράσινοι δεν θα έχουν στην διάθεσή τους τους Πιέρ Τζάκσον και Λευτέρη Μποχορίδη. Στον αντίποδο όμως θα αγωνιστούν κανονικά οι Χάουαρντ Σάντρος και Άρον Βάιτ, ενώ βεβαίως παρόν θα είναι και ο νεοφερμένος Αμερικανός Κίφερ Σάιξ. Όσον αφορά τον παίκτη κλειδί για την πλευρά του Παναθηναϊκού, ουσιαστικά δεν θα είναι άλλος από τον Νεμάνια Νέντοβιτς. Ενώ μην ξεχνάμε και την καταλητική παρουσία του Ιωάννη Παπαπέτρου στο νικηφόρο παιχνίδι κοντρά στην Χίμκι και στην Ευρωλίγκα. Ένα παιχνίδι που θα παίξουμε χωρίς τον κόσμο μας, που πάντα νομίζω παίζει μεγάλο ρόλο, μεγάλο παράγοντα σε αυτά το είδος παιχνίδια. Αλλά πρέπει να διαχειριστούμε, νομίζω θα είναι μια σεζόν σίγουρα, όπως έχουμε πει από την αρχή, θα είναι μια ιδιαίτερη σεζόν. Παίζουμε μια ομάδα με τον Ολυμπιακό που έχει τεράστια εμπειρία. Έχει δύο παίκτες ιδιαίτερα στα point guard που είναι ίσως η καλύτερη δημιουργή τα τελευταία χρόνια στο επίπεδο της EuroLeague. Άρα εμείς από την πλευρά μας πρέπει τον παράγοντα του άδειου γηπέδου να μπορέσουμε μέσα από την ενέργειά μας, και αυτό είναι το στίχημα που έχουμε βάλει νομίζω από την αρχή της σεζόν, ότι έχουμε βάλει ένα στίχημα με τον εαυτό μας, ότι μέσα από τη μαχητικότητα μας και από την ενέργειά μας θα μπορούμε να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε παιχνίδια. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ζον Σάρλ. Κάτι που σημαίνει ότι οι Ερυθρόλευκοι σαφέστατα θα έχουν αρκετά προβλήματα κάτω από το καλάθι. Εκτός βεβαίως αν τις λύσεις μπορέσουν και δώσουν θετικά ο Οκτάβιος Έλλης, αλλά βεβαίως και ο Χασάν Μάρτιν. Οι δύο έκαναν πολύ καλό ντεπούτο κόντρα στη Ζάλγκιρις Κάουνας, αλλά ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κερδίσει, καθώς στην τέταρτη περίοδο σκόραρε μόλις 9 πόντους. Οι ουσιαστικές αυξομοιώσεις στην απόδοση του Ολυμπιακού είναι κάτι που προβληματίζει σε μεγάλο βαθμό τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Έχουμε μεγάλες αυξομοιώσεις στον τρόπο που παίζουμε και θα λέγα ότι είναι λογικό αυτό, γιατί είμαστε μια ομάδα καινούρια. Είχαμε πολλές καλές στιγμές και πολλές κακές στο παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις. Στο τρίτο δεκάλεπτο παίξαμε καλά, θεωρώ, και πήραμε μια διαφορά 10 πόντων. Στο τέταρτο όμως σουτάραμε άσχημα, κάναμε λάθος επιλογές, παίξαμε με άγχος. Δεν πήραμε τα αμυντικά rebound, δηλαδή κάποιους βασικούς τομείς του παιχνιδιού που πρέπει να είσαι καλός για να το ελέγξεις. Εμείς δεν είμαστε καλοί. Άρα λοιπόν στόχος μας είναι να παίζουμε καλά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Όσον αφορά τώρα την προϊστορία, αυτή ήταν η 18η φορά που οι Ερυθρόλευκοι θα δεθούν αντιμέτωποι με τον αιώνιο αντίπαλό του σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Σε επίπεδο κυπέλλου πρωταθλητριών και Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός έχει για τα καλά το πάνω χέρι στις νίκες, έχοντας 11 έναντι 6 των πρασίνων.
Η εταιρεία Let's Clean με πιστοποίηση ISO και εξειδίκευση στον βιοκαθαρισμό, στην απολίμανση και στην ατμοαποστήρωση σας κάνει αυτήν τη μοναδική προσφορά για το αυτοκίνητό σας, για το υπνοδωμάτιό σας, για το μπάνιο σας, για τον καναπέ και τις πολυθρόνες σας. Let's Clean και καθάρισες. Γεια σας, είμαι η Σάντρα Βουτσά. Εάν υπάρχει κάτι που δεν χωράει αμφισβήτηση, είναι ότι το αυτοκίνητο χωρίς το σωστό καθαρισμό μπορεί να γίνει μια πολύ σημαντική αιστεία μολύνσεων. Δυστυχώς, όσο και να καθαρίσουμε από μόνοι μας, δεν γίνεται να πετύχουμε ένα υγιές και αποστηρωμένο περιβάλλον. Τα χέρια μας, τα ρούχα μας, τα παπούτσια μας, αλλά και τα καυσαέρια είναι όλα αιστείες μολύνσεων. Και κάτι πολύ σημαντικό, το air condition. Οι περισσότεροι δεν το συντηρούμε ποτέ. Και μόνο να ξέραμε πόσο κακό μπορεί να κάνει στην υγεία μας, θα το καθαρίζαμε και θα το αποστηρώναμε χθες. Εάν το σπίτι θέλει μία φορά καθάρισμα, το αυτοκίνητο θέλει πολλές. Το καθάρισμα με σαπούνι, η ηλεκτρική σκούπα και τα γυαλιστικά αμφιβόλου προελεύσεως όχι μόνο δεν απολυμένουν, αλλά με τον καιρό φθείρουν εσωτερικά και εξωτερικά το αυτοκίνητό μας. Οι περισσότεροι από εμάς περνάμε κατά μέσο όρο 3 με 4 ώρες μέσα στο αυτοκίνητο. Άρα, όταν δεν είναι καθαρό, η επιβάρυνση της υγείας μας μπορεί να είναι πολύ μεγάλη. Ευτυχώς υπάρχει Let's Clean. Μας παίρνετε τηλέφωνο στο 210-6219-367 και όχι μόνο ερχόμαστε να σας κάνουμε το αυτοκίνητο σαν καινούριο, αλλά και πεντακάθαρο. Η Let's Clean με ειδικό μηχάνημα και ειδικά προϊόντα αναλαμβάνει το αυτοκίνητό μας και ακούστε τι κάνει. Βιοκαθαρισμό και απολύμανση σε πατάκια, μοκέτα, ζώνες, ουρανό, ταπετσαρία και πορτ μπαγκάζ. Βιοκαθαρισμό και απολύμανση στα καθίσματα και πλήση απόπληση με την ειδική extraction μηχανή και ειδικά καθαριστικά για το καλύτερο αποτέλεσμα. Ατμοκαθαρισμό σε πόρτες, τζάμια, καθρέφτες και ταμπλό για καθαρισμό αλάτων και για να φύγει το θάμπομα. Νανολάδι για αναζωογόνηση όλων των πλαστικών εσωτερικού χώρου. Βιοκαθαρισμό για την εξάλληψη των οσμών και το πιο σημαντικό, απολίμανση και αποστήρωση του air condition. Όποιος καλέσει τώρα στο 6219-367, η Let's Clean κάνει σούπερ προσφορά. Από 140 ευρώ μόνο 70 ευρώ. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Από 140 ευρώ μόνο 70 ευρώ όλα αυτά. Καλέστε τώρα τη Let's Clean στο 210-6219-367 και θα έρθουμε στο χώρο σας να σας καθαρίσουμε το αυτοκίνητο με τη μοναδική προσφορά από 140 ευρώ, τώρα μόνο 70 ευρώ. Στην FS by Elvistrom δημιουργούμε για σας τις καλύτερες συνθήκες ύπνου, με χειροποίητα στρώματα και κρεβάτια ξεπέραστης ποιότητας. Με υλικά φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, πιστοποιημένα με τις υψηλότερες προδιαγραφές. Καινοτομίες στα μέτρα σας για το καλύτερο αποτέλεσμα. Σε ασυναγώνιστες τιμές για να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας με στρώματα και κρεβάτια ελληνικής κατασκευής. FS by Elvistrom. Η υψηλή τέχνη του ύπνου. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πίνος. Η οικογένειά μου και εγώ δραστηριοποιούμαστε την κατασκευή στρωμάτων από το 1970. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα για να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να αποκτήσουν ένα υπνοσύνολο ανώτερης ποιότητας και σε τιμές που μπορούν πραγματικά να το αποκτήσουν. Όλα τα στρώματα και τα κρεβάτια τα οποία θα δείτε στις συγκεκριμένες εκπομπές είναι κατασκευασμένα στην Ελλάδα. Χειροποίητες κατασκευές. Οι προμηθευτές είναι επιλεγμένοι από συνεργασία χρόνων. Άρα μπορούμε να φτάσουμε το άρτιο αποτέλεσμα. Αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε είναι να μπορέσουμε να σας κάνουμε να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας. Σε τιμές τις οποίες μπορεί να πληρώσει οποιοδήποτε, να αποκτήσετε το υπνοσύνολο το οποίο σας αξίζει. Εμπιστευτείτε μας. Ξεκινάμε με τον κωδικό 00101. Μιλάμε για ένα στρώμα ορθοπαιδικό. Στο εσωτερικό περιέχει 240 μπόνελ πλαίσιο ελαττηρίου. Πυκνή συνδεσμολογία. Γύρω-γύρω ατσάλινο λαμάκι. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Το 240 είναι το πιο χοντρό ελαττήριο το οποίο μπορεί να μπει σε ορθοπαιδικό στρώμα. Είναι το πάχος μιλιμέτρα ελαττηρίου. Το ατσάλινο λαμάκι το οποίο περιέχει γύρω-γύρω το κρατάει πιο συμπυκνωμένο και πιο σταθερό, έτσι ώστε η επιφάνεια να κρατήσει πάρα πολλά χρόνια. Το συγκεκριμένο στρώμα έχει δεκαετή γραπτή εγγύηση.
δεν είναι μόνο σκελετός που κάνει αυτή τη διαφορά και δίνει την αντοχή στο συγκεκριμένο στρώμα. Από πάνω έχει σιζάλι, λευκό ψημένο τάπητα, κοκοφίνικα, βελονιασμένη βάτα στον 1,5 πόντο και ρέτζικα ύφασμα καπιτοναρισμένο με 300 βάτα. Δηλαδή είναι μια κατασκευή η οποία μας δίνει πολλά χρόνια ζωής, είναι μέτριο προσκληρό σαν στρώμα, σαν απόδοση και μπορούμε να πούμε ότι αγκαλιάζει το σώμα με τον καλύτερο τρόπο. Συναισθέατε για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν μια κατασκευή πιο σκληρή από το συνηθισμένο, δηλαδή μέτριο προσκληρό, και για ανθρώπους οι οποίοι αθλούνται. Θα κάνουμε τη δοκιμή και θα δείτε ακριβώς τι εννοώ, πώς αγκαλιάζει το σώμα και πώς συμπεριφέρεται γενικά την ώρα του ύπνου. Ένα καλό στρώμα πρέπει να κάνει τα εξής πράγματα. Πρώτα απ' όλα να αγκαλιάσει σωστά και σταθερά τη μέση. Αυτό για να το επιτύχει πρέπει να αφήσει τους γοφούς να βουλιάξουν. Όταν οι γοφοί βουλιάζουν και η μέση είναι αγκαλιασμένη, τότε το σώμα είναι σαν ένα ελεύθερο επιπλώντας επάνω στην επιφάνεια του νερού. Αυτό πρέπει να κάνει ένα καλό στρώμα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι η μέση είναι απόλυτα αγκαλιασμένη, δεν υπάρχει κενό, δεν μπορεί να περάσει το χέρι από κάτω και ταυτόχρονα είναι σφιγμένη, δηλαδή την έχουμε πιάσει εξ ολοκλήρου. Η γοφή είναι βουλιαγμένη μέσα στην κατασκευή. Αυτή είναι η ιδανική μορφή. Η πλάτη είναι και αυτή αγκαλιασμένη. Το σώμα είναι τελείως ευθείο. Αυτή η κατασκευή προσφέρει αυτό ακριβώς. Είναι μια ορθοπαιδική κατασκευή. Όλα αυτά που σας ανέλησα μπορείτε να τα αποκτήσετε σε διπλό στρώμα στην τιμή των 190 ευρώ. Ένα τέτοιο στρώμα μπορείτε να το αποκτήσετε σαφώς σε πολύ υψηλότερη τιμή από αυτή την οποία σας προτείνουμε. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή εμείς με τον κωδικό 00101 σας προσφέρουμε μια κατασκευή που είναι εφικτό να την αποκτήσετε στα 190 ευρώ. 190 ευρώ για ένα στρώμα ορθοπαιδικό με δεκαετή γραπτή εγγύηση και με τις προδιαγραφές τις οποίες μόλις σας ανέλησα. Ο κωδικός 00101 είναι ένα ορθοπαιδικό στρώμα κατασκευασμένο με 240 μπόνελ ελαττήριο. Επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα και πριν γιατί είναι πολύ βασικό. Είναι το πιο χοντρό ελαττήριο, το πιο παχύ μάλλον ελαττήριο, το πιο παχύ σύρμα για ελαττήριο ορθοπαιδικού στρώματος με πυκνή συνδεσμολογία. Δηλαδή το ένα ελαττήριο είναι πάρα πολύ κοντά στο άλλο. Γύρω-γύρω έχει ατσάλινο λαμάκι. Από πάνω λευκό τάπητα, σιζάλ αποστηρωμένο. Κοκοφίνικα, ο οποίος έχει περάσει από κλίβανο και έχει αδρανοποιηθεί, δηλαδή μιλάμε για πολύ υγιεινά υλικά, βελονιασμένη βάτα στον 1,5 πόντο από τους 5, δηλαδή στην καλύτερη μορφή που μπορεί να βελονιαστεί η βάτα, και από πάνω ρέτζικα ύφασμα, καπιτοναρισμένο με 300 βάτα. Έχει, επαναλαμβάνω, δεκαετή γραπτή εγγύηση, που σημαίνει ότι ξέρουμε ακριβώς ότι έχουμε φτιάξει κάτι πάρα πολύ καλό το οποίο θα το ευχαριστηθείτε και θα κρατήσει πάρα πολλά χρόνια. Η εγγύηση που θα σας αποσταλεί είναι πραγματική εγγύηση. Δεν είναι ούτε η απόδειξη του στρώματος που θα σας πούμε ότι μετράει για εγγύηση, ούτε ο λόγος μας. Αν και είναι ισχυρός. Η εγγύηση που δίνουμε εμείς και θα σας έρθει μαζί με το στρώμα είναι πραγματικά ένα χαρτί το οποίο σας κατοχυρώνει από οτιδήποτε πάθει το στρώμα σας. Οι ζημιές που παθαίνουν τα στρώματα είναι δύο συνήθως. Κάνουν λακκούβες ή ξυλώνονται γαζιά ή ρέλια. Από αυτά τα δύο πράγματα σας εξασφαλίζουμε μια δεκαετή γραπτή εγγύηση. Όταν κάνουν λακκούβες τα στρώματα μελακώνουν οι επιφάνειές τους. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κοιμηθούμε πλέον καλά πάνω σε αυτή την επιφάνεια. Αυτή η επιφάνεια έχει αρχίσει να έχει αλλοιώσεις. Με τελικό αποτέλεσμα οι γοφοί να βουλιάζουν πιο πολύ προς τα μέσα και να μην μπορούμε να ευχαριστηθούμε τον ύπνο. Η συγκεκριμένη εγγύηση γράφει επάνω τα στοιχεία του στρώματος που θα παραλάβετε από την εταιρεία μας, την ημερομηνία που έχετε παραλάβει το στρώμα σας και είμαστε υπεύθυνοι πλέον εμείς για οτιδήποτε εσείς δεν ευχαριστιέστε στον ύπνο σας. Θυμηθείτε, 190 ευρώ για αυτό το στρώμα. Γεια σας. Ρωτάτε πολύ που θα βρείτε τις εγκαταστάσεις μας. Η ΕΦΕΣ βρίσκεται στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στη Νέα Κηφισιά, στο ύψος της Νέας Κηφισιάς. Εδώ μπορείτε να έρθετε στο χώρο του εργοστασίου, όπου είναι και η έκθεσή μας μπροστά, και να ξαπλώσετε και να δοκιμάσετε όλες τις κατασκευές, τα μαξιλάρια, τα στρώματα, τα νοστρώματα, ό,τι ακριβώς σας προβάλλουμε. Δηλαδή, μπορεί να έρθετε ό,τι ώρα θέλετε, από το πρωί ως το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο, 8 με 8, και να δοκιμάσετε τις κατασκευές τις οποίες σας προτείνουμε.
Πολλές φορές έχουμε κάνει μια επιλογή λάθους στρώματος. Είναι σκληρό ή δεν μας βολεύει στον ύπνο. Εκεί πέρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σκεφτούμε ότι πρέπει να κάνουμε αλλαγή στρώματος. Πολλές φορές μπορούμε να καλύψουμε αυτό το κενό της λάθος επιλογής μας, χρησιμοποιώντας ένα καλό ανόστρωμα. Ένα καλό ανόστρωμα βοηθάει στο να μπορέσουμε να έχουμε πάλι μια πιο σωστή συμπεριφορά της κατασκευής πάνω στον ύπνο. Δηλαδή, να κοιμόμαστε πολύ καλύτερα, να έχουμε πολύ καλύτερη αίσθηση στον ύπνο στην επαφή του σώματος με το στρώμα, βοηθώντας υπερβολικά το ανόστρωμα. Σήμερα θα σας δείξουμε μια κατασκευή ανοστρώματος που νομίζουμε ότι θα σας καλύψει κάποια κενά μιας κακής επιλογής στρώματος, το οποίο μπορεί να αποκτήσετε σε πολύ χαμηλή τιμή. Λοιπόν, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα ανόστρωμα το οποίο έχει πάχος 6 πόντους. Είναι κατασκευασμένο από την Εφές. Μέσα στο εσωτερικό περιέχει αφρολάτεξ 6 πόντων και από πάνω ύφασμα ρέτσικα καπιτομναρισμένο με 300 βάτα. Είναι ένα ανόστρωμα το οποίο πιάνεται σε οποιαδήποτε κατασκευή στρώματος έχετε με λάστιχα στις γωνίες. Προσαρμόζεται και ταιριάζει παντού. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας δώσετε τις διαστάσεις του στρώματος που έχετε. Το συγκεκριμένο ανόστρωμα είναι ανατομικό. Αγκαλιάζει πάρα πολύ καλά το σώμα. Δηλαδή, έχουμε μια αίσθηση, δημιουργούμε μια αίσθηση πολύ καλή στην επαφή που έχουμε του σώματος με το στρώμα. Έστω και αν έχουμε ένα στρώμα το οποίο δεν είναι πάρα πολύ καλό. Η επιφάνεια θα βελτιωθεί αισθητά, χωρίς να μπούμε στη διαδικασία να αγοράσουμε ένα καινούριο στρώμα. Το ανόστρωμα δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά σε επιφάνεια η οποία έχει λακκούβες. Εκεί πέρα δεν μπορεί να σας βοηθήσει. Μπορεί να σας βοηθήσει αν έχετε πάρα πολύ σκληρό στρώμα, το οποίο δεν σας βολεύει στον ύπνο ή έχει αλλοιωθεί λίγο η συμπεριφορά του και δεν κοιμάστε καλά. Θα σας δείξω ακριβώς τι κάνει το ανόστρωμα πάνω στην επιφάνεια του στρώματος και πώς αγκαλιάζει το σώμα. Μαρία, έλα λίγο, σε παρακαλώ. Η Μαρία θα ξαπλώσει την κατασκευή και θα δείτε ακριβώς πώς λειτουργεί το ανόστρωμα το οποίο είναι φτιαγμένο με αφρολάτεξ. Σε όλες τις εκπομπές, έτσι και σε αυτή, επαναλαμβάνω συνέχεια αυτό το πράγμα, θα σας δείξω πώς πρέπει να αγκαλιάζετε το σώμα. Το σώμα πρέπει στο στρώμα το οποίο ξαπλώνουμε να μπαίνουν μέσα οι γοφοί, να πιάνεται η μέση ακριβώς και η πλάτη. Δηλαδή, βουλιάζουν οι γοφοί μέσα στην κατασκευή, εδώ πέρα μιλάμε το πώς λειτουργεί το ανόστρωμα. Έτσι λειτουργεί το ανόστρωμα από μόνο του, χωρίς να επηρεάζεται από το στρώμα. Γοφή, μέση, πλάτη. Ίσιο το σώμα, ίσιο το κόρμα. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να σας βοηθήσει στο να γλιτώσετε μια καινούργια επιλογή για στρώμα με πολύ μικρότερο κοστολόγιο. Στις διαστάσεις 1.40, 1.50, 1.60, σε αυτές τις διαστάσεις μπορούμε να σας προσφέρουμε το συγκεκριμένο ανόστρωμα στην τιμή των 120 ευρώ. Στο μονό στρώμα, σε ένα μονό στρώμα το οποίο μπορεί να έχουμε αυτό το πρόβλημα, η τιμή μπορεί να είναι γύρω στα 60 ευρώ, ανάλογα τη διάσταση. Αυτό θα το κουβεντιάσουμε δίνοντάς μας εσείς τις διαστάσεις. Από εκεί και πέρα, η συγκεκριμένη κατασκευή είναι ανατομική. Είναι ένα ανατομικό ανόστρωμα, αρκετά μαλάκο και πολύ ευχάριστο στον ύπνο. Εάν το δοκιμάσετε θα καταλάβετε. Όπως σας είπα και στην αρχή, μπορείτε σε όποια φάση θέλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας, να έρθετε στην έκθεσή μας και να ξαπλώσετε πάνω στα προϊόντα μας. Πιστεύω